Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε τα πυροσβεστικά οχήματα με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι μια δύσκολη μπροστά μας προσπάθεια που πρέπει να γίνει συλλογική η περιφέρεια, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κύριοι δήμαρχοι και βεβαίως πυροσβεστικοί, τα σώματα ασφαλείας, ο στρατός, οι εθελοντές. Πρέπει να είμαστε όλοι σε μια ετοιμότητα και σε κλίμα συνεργασίας για να μπορέσουμε να αντέξουμε τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια στην αντιπυρική περίοδο. Ζήσαμε πέρσι την πυρκαγιά της Βόρειας Κέρκυρας, η οποία μας έφερε αρκετές δυσκολίες, ταλαιπώρησε τους κατοίκους, χαθήκανε και φυσικός πλούτος και βεβαίως κινδυνεύσανε και σπίτια, κατοικίες, όπου είχαμε και ζημιές. Και βέβαια η ίδια φωτιά είχε επαναληφθεί, κύριε Μαχημάρη, και το 12 στο ίδιο σημείο με την ίδια καταστροφή. Είμαστε μια δύσκολη περιοχή, τα Ιόνια νησιά, είμαστε βουτυγμένοι στα προβλήματα. Όλοι να είμαστε σε σταθερή συνεργασία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά και σήμερα αυτά τα οχήματα ανταποκρίνονται σε αυτό, στην άμεση παρέμβαση με τις υπηρεσίες μας, με τους εθελοντές. Και βέβαια και ο κάθε πολίτης πρέπει σήμερα να είναι ενεργός στην πολιτική προστασία, να παρατηρεί, να προσέχουμε πώς χειριζόμαστε τη θερινή περίοδο επικίνδυνες εργασίες, γιατί τα περισσότερα συμβάντα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι κακόβουλα, αλλά είναι από επιπόλαιες δράσεις κάποιων συμπολιτών μας. Αυτό να δουλέψουμε όλοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, διότι όπως σας είπα, οι συνθήκες από εδώ και πέρα όλες και αυτές προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή στην οποία βιώνουμε όλοι. Να ευχαριστήσω για τους κυρίους δημάρχους για την καλή συνεργασία. Για τον τόπο, για την κοινωνία, για τις περιουσίες, για τις ζωές των ανθρώπων, έχουμε χρέος να κάνουμε τα πάντα προς την κατεύθυνση του να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δράσουμε όπου χρειαστεί. Και ένα στοιχείο το οποίο έρχεται να δηλώσει την επιχειρησιακή μας ικανότητα είναι η καλή σχέση και η συνεργασία που οφείλουμε να έχουμε και μεταξύ μας οι αυτοδιοικητικοί, εμείς με την περιφέρεια, οι ΟΔΗ, η Δήμη, η περιφέρεια με την πυροσβεστική υπηρεσία και την ευρύτερη πολιτική προστασία που είναι μια υπηρεσία πλέον εχμής. Παλαιότερα ήταν το αποπέδι των δημοσιών υπηρεσιών. Σήμερα είναι η προμετωπίδα τους. Είναι ο πολιορκητικός κρυός. Είναι ο μηχανισμός ο οποίος καλείται να παρεμβαίνει όποτε προκύψει ανάγκη άμεσα και αποτελεσματικά. Να έχουμε λοιπόν υγεία και να πάνε όλα καλά. Κύριε Περιφερειάρχη, με τον συνάδελφο τον κύριο Πουλημένο, με τον αντιδήμαρχο το Φώτη, εκπροσωπώντας τον Βασίλη Χιμαριώτη που περνάει μια δύσκολη περίοδο, για μια σημαντική μέρα στο ξεκίνημα της αντιπυρικής περίοδου. Δυστυχώς, Βόρεια Κέρκυρα, είμαστε η πιο πυρόπληκτη περιοχή όλη τη Κέρκυρα και σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Έτσι, σήμερα που παραλαμβάνουμε αυτό το επικίνδυνο, θα είμαστε συνέχεια 24/24 πανέτοιμοι, έτσι ώστε παρεμβαίνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορούμε να βοηθάμε και τις άλλες υπηρεσίες, ιδιαίτερα την πυροσβεστική, να κάνουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πρέπει να χαιρετήσω ιδιαίτερα και να ευχαριστήσω διαχρονικά την περιφέρεια που ξεκίνησε το πρόγραμμα και βέβαια το χρόνο ρεκόρ της αποτελεσματικότητας τέλος πάντων στην Δούτο νησί, που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ο Περιφερειάρχης κ. Στρεμπεκλής με τους συνεργάτες του μας το παραδίδουν. Διότι θέλω να πω και να ευχηθώ και να είμαι αισιόδοξο και να είναι λιγότερο χρήσιμα ως πρόληψη και όχι ως καταστολή. Από την άλλη μεριά όμως, περιμέναμε διαχειλίων του κ. Χαρδαλιά και διαχειλίων της προηγούμενης περιοχικής αρχής εδώ και 4 χρόνια ένα βιτίο 15 κυβικών. Μετά από 3 χρόνια από το βιτίο 15 κυβικών ο κάθε δήμος, ακριβώς τον αριθμό των ίδιων, έγιναν 10 κυβικά. Πριν 2 χρόνια έγιναν 8 κυβικά και σήμερα παραλαμβάνουμε μισό κυβικό αυτοκίνητο, δηλαδή 30 φορές πιο μικρότερο από εκείνο το οποίο είχε δεσμευτεί η πολιτεία να μας δώσει. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και ιδιαίτερα τις προσπάθειες και ενέργειες του κ. Τεπρεκλή που τελικά τις παραλαμβάνουμε. 4 ολόκληρα χρόνια το βλέπαμε, μελέτη, χρηματοδότηση, δημοπρασία και δεν βλέπαμε. Πέρασε το πρώτο καλοκαίρι, πέρασε το δεύτερο. Είχαμε τον εφιάλτη εμείς στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας πέρσι, δεν είχαμε το αυτοκίνητο αυτό. Έτσι ώστε πραγματικά να θωρακίσουμε, να προλάβουμε και να προστατεύσουμε τους κατοίκους για τις ζωές των και τις περιουσίες των.
Έτσι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα συμβάλλουμε όλοι μαζί, γιατί τα αυτοκίνητα είναι από άκρη σ' άκρη του νησιού, είτε στο βορρά, είτε στη μέση στην Κέρκυρα, είτε εμείς στη γενική Κέρκυρα ή στο νότο, να βοηθήσουμε με τα αυτοκίνητα και με το προσωπικό. Και παράλληλα, ασφαλώς ζητάμε μια τέτοια συνεργασία. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τους συναδέλφους. Να είστε καλά. Πολύ σωστά. Γιατί ώστε πραγματικά με την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης και όλοι μαζί να έρθει και το πούμα εδώ, να έρθει και ένα ελικόπτερο μεγάλο εδώ όπως χρειάζεται, έτσι ώστε και με τους δασοκομάντους, που βέβαια και δασοκομάντους, όπως έχουμε ζητήσει και οι Περιφερειάρχα, να έρθει πάλι λίγο στο βορρά και να είμαι λίγο στο βορρά. Λέω να πάει λίγο στο τα δάση. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, εκ μέρους όλων της Δημοτικής Αρχής, και να ευχηθώ καλή ανάσταση σε όλους και όλες μας. Να είστε καλά.